Εκατοντάδες πολίτες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, διαδήλωσαν για άλλη μια φορά στο Μίνσκ, ζητώντας την απομάκρυνση του Αλεξάνδρου Λουκασένκο από το τιμόνι της χώρας. Με λουλούδια στα χέρια κάλεσαν τους πολίτες να κλείσουν την τηλεόραση και να κοιτάξουν έξω από το παράθυρο. Λίγο αργότερα άλλη μια πορεία, αυτή τη φορά από φοιτητές, διέσχισε τους δρόμους της Λευκορωσικής πρωτεύουσας. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τη σταματήσουν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και να ακολουθήσουν συλλήψεις ακτιβιστών. Η χώρα παραμένει σε πολιτική κρίση από τις 9 Αυγούστου και τη συντριπτική νίκη του Λουκασένκο στις εκλογές, που η αντιπολίτευση και πολλές δυτικές δυνάμεις λένε πως δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Την Παρασκευή, οι αρχές της Λευκορωσίας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, κατηγορώντας την πως επιχειρεί την ανατροπή της συνταγματικής τάξης και ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Από τον περασμένο Αύγουστο, το ηγετικό στέλεχος της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης έχει καταφύγει στη Λιθουανία.